Ξέρετε. Ποιο είναι αυτό. Όχι, παιδιά. Γρηγόρη μου, κάνει καλά. Γρηγόρη. Έλα, παιδιά, δεν γίνεται. Αυτό δεν είναι ένα παιδάκι. Ήσουνα, έτσι, νόστιμο τεχνάκι, βλέπω. Ακού τι λέει. Παιδιά, δεν ήταν ένα παιδάκι. Γράτζα, πες μου, ήταν ψεύτικη. Ναι, είχα πάρει περοκίνη. Περοκίνη. Από το θέατρο Περοκέ, φαντάζομαι, το περοκίνη. Εδώ είμαστε 23 χρονών. Δείχτε όλη την ομάδα. Είναι ο Τσίτας, είναι ο Μικέλο και ο Ντούρο. Νάτι. Αυτό είναι ο Μαλλιάδο. Καμάκι Συμπάρο. Ποιο είναι ο Νικολάκης ο Τσίτας. Όχι ο Νικολάκης, ο Λευτέρης ο Τσίτας. Ο Λευτέρης ο Τσίτας, ποιο είναι. Ο Μικέλο, ο Τσίτας, εγώ και ο Ντούρο. Ο Μικέλο είναι ο Καδένας. Σε αυτή τη φωτογραφία μοιάζει με το σήμερα, Γρηγόρη. Στην προηγούμενη όχι. Εδώ είμαι 23 χρονών. Στην προηγούμενη είναι γυμνάσιο. Παιδιά, αυτό δεν είναι. Γρηγόρη, μπράβο. Εδώ είμαι πάνω σε ένα φλιπεράκι. Δείχτε όλη τη φωτογραφία, ρε παιδιά. Makeover έχει γίνει πάνω. Πού πέταξε η μάνα σου τότε το τραπεζομάντιλο και το έκανε που κάμισε. Παιδιά, το είχα χρυσοπληρώσει αυτό. Είχα τάκλεγα πολλά. Έκανε επιτυχία. Πήγανε χαλάλι τα λεφτά του. Στην πάρο σαρώσαμε, λέγαμε. Ωραία. Πάμε τώρα λίγο και φίβα. Για να δω το κορίτσι μου. Ω Χριστέ μου. Έλα, έλα. Παρό, έφτασε παρέα του Γρηγόρη. Συγγνώμη, αυτό είμαι 22 χρονών ανέμελη. Είμαι μικρή εδώ. Βλέπετε το μαλλί είναι κατσαρό μπουκλα. Πολύ μαλλί, Κατερίνα. Πολύ μαλλί. Εδώ εντάξει, εμείς βγάζαμε πόζες σε ξένες χώρες. Είμαι Πορτογαλία. Εδώ είσαι, ρε. Εδώ είσαι. 14 χρονών στο 40. Θα σας πω απλά ότι η προβλήτα αυτή που κάθομαι πάνω δεν υπάρχει. Όχι επειδή έκατσα πάνω, αλλά την κρεμίσανε. Ναι. Ναι, και αυτή είναι η σκούνα που λένε Λεν Μαρίτσα. Πολύ αντίθασο μαλλί. Πολύ αντίθασο, ρε Κατερίνα. Πάντως ήσουν από τα 14χρονα κοριτσάκια που δείχναν μεγαλύτερα. Ναι, είναι ανεπτυγμένο. Θα σας πω κάτι. Δεν υπάρχει φωτογραφία που να μην είμαι εκείνη την εποχή με το δάχτυλο της οδήγησης σηκωμένο. Ξεκαταλαβαίνετε. Το χαδί ροκ. Μα εκεί φαίνεσαι και πρόεδρος του 15 ναι. Μιλού. Εγώ ρε παιδιά δεν τη βλέπω καθαρά την Κατερίνα, μόνο το κορμί της βλέπω. Το κορμί μου το φιδίσιο, κούνησε τον μπρος και πίσω. Να τι. Εδώ είσαι ίδια. Εδώ, οι περισσότερες φωτογραφίες δυστυχώς βρίσκονται στο αρχείο της οικογένειάς μου στη Θήβα. Τις κρατάει η μάνα μου και τις κοιτάει. Για πάμε σε άλλον. Για δείξτε μου, τι άλλο έχουμε. Ελιανά. Έγινε. Ελιανά, εσύ είσαι. Λοιπόν, εγώ είμαι 17 εδώ. Όπα δύνατη. Χορεύω στα γλέντια. Λοιπόν, το φόρουμ αυτό είναι καταπληκτικό. Πρέπει να το βρω να το ξεθάψω γιατί είναι από πίσω μαύρο και εδώ στο πλάι μαύρο και μπροστά λευκό και γι' αυτό κόβει. Αλλά όντω είμαι 5, 7, 10 κιλά πιο δύνατη. Καρέι, το μαλλί. Ναι. Είναι πιο κοντό από κοράι. Πώ έγινε αυτή η κουβέντα. Κοίτα καλά την επόμενη. Εκεί που λέει τάφη και εσύ που πα και φωτογραφία. Είναι σε τάφη. Στου τάφου. Είναι τεθού. Όλους. Ήτανε τεθού, λέει στα νιάτα τη, όπου έβλεπα τάφου. Είμαστε Σιβεργίνα, Σιβεργίνα είμαστε. Εκδρομή με το σχολείο. Εδώ είμαι στα βαφτίσια του πολύ αγαπημένου μου βαφτιστηριού, λοιπόν, και γλεντάμε το παιδί. Πάντα κοντά τα είναι τη φωτογραφία. Είναι από τα 17, τώρα δεσίω. Άστα, ναι, κατάλαβα. Είπε 17, δεν κατάλαβα για πότε μιλάμε. Ναι, είμαστε άρα. Βρέσει σου πάει και το κοντό το μαλλί όμως. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, να μην πειράξει το μαλλί. Έχει υπέροχο μαλλί και σε φοβερή ποιότητα τρίχας. Αλλά και εκείνο που την είδα τώρα με το φόρεμα το μακρύ και το μαλάκι το κοντό καρέ. Τις πήγαινε πάρα πρέπει να ήταν από τα κορίτσια που είχαν επιτυχίες, αλλά δεν τα πλησιάζαν εύκολα τα αγόρια. Δεν τα πλησιάζαν. Γιατί έχει αυτό το σταρουμπέ και εκείνη την ηλικία μας κόμπλαρε. Το σταρουμπέ! Η αλήθεια είναι ότι ήμουν πιο λεπτή. Ωραία, τα άλλα κορίτσια. Ήμουν πιο έτσι γυναίκα. Δείξτε μου, Αντωνία. Στα 17 δηλαδή πριν 2 χρόνια. Το μαλλί μόνο έχει, είναι το φυσικό μου. Ίδια. Θα έλεγα ότι την έβγαλε στο σπίτι. Εδώ είσαι σαν πρισμένη, σαν να σε τσίπησε σφίγγα. Παιδιά, να και εδώ ο Καστανό. Εδώ είμαι με τη φίλη μου τη Σοφία. Ναι. Πιτζάμα πάρτι. Είμαι 16, κάπου εκεί. Απλά έχω το φυσικό μου χρώμα στα μαλλιά. Καστανό. Το οποίο δεν είναι άσχημο. Ανοιχτό. Αυτό είναι καστανό, ξέρω. Δεν είναι καστανό. Το καστανό είναι το λίγο πιο σκούρο. Εδώ είμαι στην Αγγλία. Εδώ βγάζει γλώσσα, λέμε ρε. Δεν είναι χείλος το από κάτω. Α, γλώσσα είναι. Η γλώσσα μου είναι, παιδί. Πες το βρε, Αντωνία μου, και εγώ να πω. Όχι, αφνικά είναι τζελίδα. Και λέω πραγματικά κάπως, της τα είχαν δαγκώσει, λέω, φαίνεται να πιστεί. Τι ήτανε, φίλαγος στη Ζιμπάμπουε, έγινε το χείλος. Γιατί, παιδιά, εμένα η γιαγιά μου, η Ελένη, που σας έλεγα,